πείσουμε. Για άλλη μια φορά, με τη συνδρομή βεβαίως του Προέδρου της τοπικής κοινότητας, του κ. Διγενή, ο οποίος ανταποκρίνεται πάντα στο καλεσμά μας. Γιατί ο στόχος αυτής της συζήτησης, πάντα, φίλοι και φίλες, είναι να προβληματιστούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Δηλαδή, αν μπορέσουμε σε αυτή τη συζήτηση, αυτοί που διοικούν διαχρονικά πάντα και αυτοί που έχουν το μέσο για να ασκήσουν βεβαίως μια πίεση, να τα έβλεπαν τα πράγματα διαχρονικά, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα. Και δεν μιλάμε, νομίζω, για παρεμβάσεις εξωπραγματικές. Δεν νομίζω ότι στην ανακοίνωση αυτή που διαβάσαμε και δημοσιεύτηκε στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ότι ζητάν οι κάτοικοι εκεί κάτι υπερβολικό, νομίζω τα αυτονόητα. Πάμε να τα συνοψίσουμε τον κύριο Διγενή, αφού το ευχηθούμε βεβαίως χρόνια πολλά και τον ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όλους. Λοιπόν, κύριε Διγενή, θέλω λίγο να ξεκινήσω. Βέβαια, στη συζήτηση με αυτή την επιστολή, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από 2 χρόνια, μάλλον τώρα, Γιάννη, θα μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε, δεν μπορώ να το εξυπηρετήσω αυτό, γιατί στον ελληνικό μιλάμε πάντα. Λοιπόν, μετά από 2,5 χρόνια επαφών, οχλήσεων της τοπικής κοινότητας Κατούνας για όλα αυτά τα δεδομένα που αναφέρεται και θα επικαιροποιήσουμε, βγάλατε πραγματικά μία ανακοίνωση, η οποία όποιος την παρακολουθεί ή όποιος δεν γνωρίζει, η εικόνα είναι απογοητευτική και δεν το λέμε για να λαϊκίσουμε, αλλά πραγματικά νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ζωφερή καταγραφή της κατάστασης στο λιμάνι της Λιγιάς. Δώσε μας λίγο το σκεπτικό σου. Όπως ακριβώς είπες, πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε όταν αναλάβαμε να μην πιάσουμε όλα τα πράγματα μαζί, γιατί η περιοχή μας έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως είπες, και έχει πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα τα οποία χρονίζουν. 32 χρόνια το σχέδιο, 15 χρόνια η αποκέτευση και το λιμάνι Αλατώσα. Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί πάντα όταν πας να ενημερωθείς για κάπου, πρέπει να κοιτάξεις και λίγο το παρελθόν, να δεις για ποιο λόγο βρεθήκαμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, το λιμάνι της Λιγιάς, η ιστορία του είναι πολύ πιο παλιά από τη Μαρίνα της Λευκάδος και από τα λιμάνια της Λευκάδος. Το λιμάνι της Λιγιάς, το πρώτο λάθος, σύμφωνα με μένα, ήταν στην τελική μελέτη του, η οποία παρουσιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε, γίνανε πάμπολες παρεμβάσεις. Και το δεύτερο στάδιο, μετά από το σεισμό, έτσι, γιατί είχε καταστραφεί μέρος του λιμανιού, πάλι και εκεί η παρέμβαση δεν ήταν προς το σωστό, προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, έπεσε σε αυτή ακριβώς όπως είπε στην εγκατάλειψη. Δηλαδή, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Το λιμάνι της Λιγιάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Λευκάδος. Ήταν ένα παραγωγικό λιμάνι που έφτασε στις εποχές της ακμής του να είναι το δεύτερο παραγωγικό λιμάνι στην Δυτική Ελλάδα. Ναι. Φιλοξενούσε 10 αλιευτικά σκάφη, φιλοξενούσε παράξυλες και πολλά άλλα. Άρα αυτή η ακμή του λιμανιού θα έπρεπε να υπάρξει μια συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια δεν υπήρξε. Και δεν υπήρξε για αυτό το ωραίο ελληνικό δαιμόνιο που έχουμε, Παναγιώτη. Δηλαδή το λιμάνι της Λιγιάς, άμα το ψάξει κάποιος να το βρει, δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει χαρτιά. Δεν είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι χαρακτηρισμένο, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εξυπηρετεί τουριστικά, εξυπηρετεί αλιευτικά, εξυπηρετεί μόνο αλιευτικά ή μόνο τουριστικά. Λοιπόν, παίρνοντας τα χρόνια, λαμβάνει το λιμενικό ταμείο το λιμάνι της Λιγιάς το 18, τέλος του 17, αρχές του 18. Και από εκεί και πέρα ερχόμαστε μετά από το 18, μετά από τον κύριο Δρακονταϊδή 18-19, ερχόμαστε στον κύριο Καλό εδώ και στο ανάλογο λιμενικό ταμείο και βλέπουμε μια από τα ίδια πράγματα. Τα πράγματα είναι, όχι, τα περιγράψαμε και πολύ έτσι για να μην, απλά για να μην τρομάξουμε και τον κόσμο πάρα πολύ. Όταν θα πας τις 8 η ώρα στο λιμάνι της Λιγιάς, είναι νεκρό. Είναι νεκρό και το νεκρό, η νεκρή περιοχή φαίνεται από πολλά παραδείγματα. Ποτισμός ελιπέστατος. Κανένα μαγαζί ανοιχτό, Παναγιώτη. Για να μην ανοίγει ένα μαγαζί σε μια τόσο μεγάλη πλατεία, πάει να πει ότι τα προβλήματά του δεν έλκουν τον κόσμο στο σημείο αυτό. Και έστω τους τοπικούς ανθρώπους να περπατήσουν, να πάρουν το παιδί τους, να πάρουν μια βόλτα στην Παιδική Χαρά, να κάνουν μια βόλτα στο τεράστιο λιμανογραφείο που έχουμε. Είναι ένα λιμάνι, όπως ακριβώς το περιγράψαμε, λιμάνι της ντροπής. Ναι. Θέλω λίγο σε αυτό το οποίο λέμε να... Κοίταξε να δεις τώρα ποια εικόνα διαφορετική έχουμε εμείς που θα έρθουμε το καλοκαίρι. Μάλλον οι τουρίστες που θα περάσουν το καλοκαίρι και θα δουν εκεί τα εστιατόρια, θα δουν κινητικότητα. Γίνονται μερικές φορές και κάποιες γιορτές, νομίζω η γιορτή της Αρδέλας. Κάτι κάνετε κι εσείς ως σύλλογος. Θέλω λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν θα το πάμε πολύ μακριά.
Αναφέρεσαι λοιπόν σε κάποια πράγματα πάρα πολύ βασικά, πολύ στοιχειώδη, ότι δεν έχει χαρτιά, ότι υπάρχει μια εικόνα παρακμής. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός το ότι, δεν ξέρω, ρωτάω, ότι δεν υπάρχει το σχέδιο πόλης, ότι είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να ολοκληρωθεί όταν, για παράδειγμα, θα υλοποιηθεί και το ρημοτομικό, το σχέδιο πόλης, πώς τα λέτε αυτά, πώς τα συζητάτε, για να μπορέσει, ναι, για παράδειγμα, να έχετε δρόμους και πλατείες, γιατί είναι και αυτό που συζητάμε ακριβώς, και λέμε. Ακριβώς είναι και αυτό που συζητάμε. Ένας χώρος, ένας πολιτισμικός χώρος, θα πρέπει να έχει να συνάντηση. Το καλοκαίρι που λες, είναι το απέναντο φρενοκομείο. Τα αυτοκίνητα που φιλοξενεί το λιμάνι δεν παρκάρουν σε συγκεκριμένες θέσεις που έχει επιλέξει το λιμενικό ταμείο, έχει ρωτήσει τους συγκοινωνιολόγους και έχει αναφερθεί ότι εδώ θα πρέπει να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Αυτές είναι οι θέσεις πάρκινγκ, αυτό είναι το ελεύθερο ποδηλατοδρόμιο, εδώ είναι μια θέση αναπήρου, εκεί είναι ένα πάρκινγκ ποδηλάτου κτλ. Είναι ένα αναρχικό πάρκινγκ, ας το πω έτσι, έτσι, όπου θέλει καθένας κατεβαίνει, ακόμα και στη μέση της πλατείας παρκάρουν αυτοκίνητα και φορτηγά. Αν δεν μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξή του που έχει στην τουριστική καλοκαιρινή περίοδο είναι κάτι που το σώζει σε συγγενικό βαθμό. Γιατί και εμείς θα λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, μια περιοχή έχει ανάπτυξη, πάμε λίγο παρακάτω και σιγά σιγά να πάμε. Δεν υπάρχει, Παναγιώτη, τίποτα. Λάστιχα με νερά πεταμένα στο δρόμο. Όποιος θέλει παρκάρει όπου θέλει. Όποιος θέλει βγάζει τα δίχτυα του όπου θέλει. Όποιος θέλει κάνει την επιχείρηση του με όποιο τρόπο θέλει. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή αυτό δηλαδή περνά στην κοινωνία και σαν αρνητικό ρεύμα, σαν αρνητική ενέργεια. Δεν πας στο λιμάνι. Θα καθίσεις, θα πιείς ένα τσιπουράκι και έχεις ένα φορτηγό τεράστιο μπροστά σου. Θα πας εκεί, τα σκουπίδια είναι μες στον τόπο σου. Θα πας εκεί και έχουμε μια... Δεν θέλω τώρα, εντάξει. Κάποια στιγμή αρχίζει και γίνεται... Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω, έχει τύχει να το επισκεφτώ και το γνωρίζω. Το βλέπω. Θέλω λίγο να πάμε. Έχω και κάποια ερωτήματα βεβαίως για κάποιοι ακροατές. Δεν έχουν διαβάσει αυτή την ανακοίνωση προφανώς ή δεν έχουν ενημερωθεί σε βάθος. Θέλω λίγο. Θα μείνω σε αυτά που λες, γιατί νομίζω ότι αυτό το αναρχικό αυτό το πλαίσιο, μάλλον μη τήρησης των κανόνων, δημιουργεί και τετελεσμένα. Δηλαδή, κάποιοι για πάρα πολλά χρόνια κάνουν ό,τι κάνουν. Και όταν πας λίγο να μιλήσεις και να πεις, παιδιά, ξέρετε κάτι, ας μπει μια τάξη, νιώθεις, γίνεσαι κακός. Θέλω όμως να ξεκινήσω σε μια άλλη παρατήρηση εύστοχη. Με τη θάλασσα τι γίνεται, το γράφετε, αλλά με ρωτάει τώρα εδώ ο ακροατής για την ποιότητα της θάλασσας, του νερού. Ακριβώς. Πες μας λίγο πραγματικά σε τι κατάσταση βρίσκεται η θάλασσα. Ξέρεις ότι και το επάγγελμά μου είναι προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Λοιπόν. Το λιμάνι Κοιλιάς, όπως κατασκευάστηκε, χρησιμοποίησε ή ο μελετητής έφτιαξε τρεις διόδους αερισμού. Δηλαδή τρία μεγάλα τσούνια, τα οποία εισχωρούσε ή έφευγε το νερό ανάλογα με τα ρεύματα της θάλασσας και καθάριζε το λιμάνι. Αυτοί οι τρεις διόδοι εξαερισμού του λιμανιού, μετά από τόσα χρόνια, Παναγιώτη, είναι και οι τρεις κλεισμένοι. Εγώ, ο τελευταίος που απέμεινε, είχαμε τότε με το Σύλλογο, είχαμε φιλοξενήσει μια ομάδα. Υδροναύτες λεγότανε, ήταν τα παιδιά που βουτήξανε μέσα με συσκευές οξυγόνου και τα ελέγξαμε και τα τρία. Άρα έχει δίκιο ο ακροατής. Πάρα πολλά χρόνια το λιμάνι αποτελείται ή έχει στάσιμα νερά που μόνο σε μια μεγάλη θαλασσοδραχή, ας πούμε, και τα ρεύματα είναι κατάλληλα, θα εξαριστεί και θα αραιωθεί και θα καθαρίσει λίγο. Οι υδροναύτες μας είχαν πει τη χρονιά αυτή που είχαν έρθει, ότι έχει 70 εκατοστά λιματολάσπη το λιμάνι της Κοιλιάς μέσα και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Μάλιστα. Συγγνώμη, γιατί και είμαι και λίγο αγχωμένος τώρα, δεν μου πηγαίνω μένα τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, πρόσεξε με και κάτι κι άλλο. Ότι η Λιγιά, η Λιγιά είναι η τρίτη κοινότητα μέσα στη Λευκάδα. Η Κατούνα. Όταν ο κόσμος ακούει Κατούνα, νομίζω ότι είναι το χωριό της Κατούνας. Δεν είναι το χωριό της Κατούνας. Είναι η Κατούνα, η Λιγιά και ο Επίσκοπος. Είναι στο τεχνικό σχέδιο του Δήμου Λευκάδος, είναι η τρίτη περιοχή με στη Λευκάδα. Πόλη της Λευκάδος, Νιδρύη, Κατούνα. Άρα έχει αρκετά μεγάλο πληθυσμό. Ο μεγάλος πληθυσμός χρησιμοποιεί απορροφητικούς βόφρους και καλά όταν κατασκευαστήκανε για μια τετραμελή οικογένεια. Από εκεί και πέρα όμως, περνώντας τα χρόνια, αφού τα ίδια σπίτια γίνανε επιχειρήσεις εμπορικές, τουριστικές, όλη αυτή η απορροφητική βόφρη
στα όρια του λιμανιού και γύρω-γύρω. Εντάξει, Παναγιώτη, θα θεωρήσουμε ότι πια τώρα είναι σαν συγκοινωνικά δοχεία. Έτσι θεωρώ. Οπότε λοιπόν τα συμπεράσματα καταλαβαίνετε πού μπορεί να καταλήγουν και τι μπορεί να γίνεται όλο αυτό. Εγώ μπορώ να καταλάβω μια φόρτιση συναισθηματική που μπορεί να υπάρχει, γιατί υποθέτω ότι μεγάλωσες και βλέπεις ένα τοπίο να παραμένει το ίδιο. Και το λέω γιατί όσοι δεν γνωρίζουν εσένα, εγώ σε έχω γνωρίζει ραδιοφωνικά, κατά καιρούς έχουμε θέσει ζητήματα και αγάπης του τόπου και ευκαιριών για να πάμε μπροστά. Και έχω την εντύπωση ότι εδώ αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε και δεν κάνουμε κριτική μόνο για την κριτική. Θα έπρεπε όσοι ασκούν ή έχουν ασκήσει διοίκηση στον τόπο αυτό να προβληματιστούν για αυτά που καταθέτουμε σήμερα εδώ. Και θέλω να μείνω και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, αναφέρεσαι λοιπόν τώρα στους εργάτες που κοιμούνται στα μπάρια εκεί των πλοίων, σε τι συνθήκες. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό το κομμάτι και πού. Ακριβώς. Πού κάνουν. Δηλαδή είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Πάμε όμως σε ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το θέτουμε και θέλω λίγο την άποψή σου. Μπορεί να είμαστε δυσάρεστοι, αλλά εδώ συζητάμε στα δημοτικά συμβούλια το τελευταίο διάστημα. Δίνεις το παρόν, έχεις θεσμικό ρόλο για την αύξηση της ενέργειας, για το πώς οι Δήμοι και οι προϋπολογισμοί θα τυναχθούν στον αέρα. Θα μου πεις τώρα εδώ να διευκρινίσω και κάτι για να μην παρεξηγηθούμε. Αρμοδιότητα, υποθέτω, είναι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου το λιμάνι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε μια κριτική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο διαχρονικά ίσως δεν έχει πράξει τα δέοντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν τα pillar, συστήματα παροχής ρεύματος του λιμανιού, που εδώ και πάνω από 20 χρόνια κάποιοι τα έχουν διαρρήξει. Δηλαδή, μπορείς να μας το πεις, ξέρουμε τι σημαίνει, αλλά τι σημαίνει ότι κάποιοι χρησιμοποιούν το ρεύμα των pillars που πληρώνουμε όλοι μέσα από τα τέλη για να εξυπηρετούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα? Γιατί γράφεται εδώ, μόνιμες μπρίζες συντηρούν μπαταρίες, θερματικά, ψυγεία, κάθε λογής ηλεκτρονική συσκευή. Κάποιοι λοιπόν κλέβουν το ρεύμα. Και σε αυτές τις επισημάνσεις που, γιατί να καταλήξουμε λίγο και σου δίνω το λόγο, για όλα αυτά που λέμε τώρα δημόσια, δεν φνιδιάζονται κάποιοι, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιοι που τα ακούνε πρώτη φορά από το ραδιόφωνο τώρα? Όχι. Όχι, το γνωρίζει, όλο το χωριό το γνωρίζει. Μάλιστα. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη ρευματοκλοπή για άσχετους λόγους. Φυσικά. Όταν είσαι χύμα και είσαι απέναντι σε μια μπρίζα, το οποίο δεν σου λέει και κανείς τίποτα και ποτέ τίποτα. Θα το βάλεις εκεί. Έχει δύο παράγοντες αυτό. Εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος. Παναγιώτη, ξέρεις πολύ καλά ότι φτιάξαμε το Αρχείο Κοινότητας Κατώντας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή του τόπου μας. Μας αρέσει να βλέπουμε τους ανθρώπους να μπαλώνουν τα δίχτυα και τους τουρίστες να περνάνε να φωτογραφίζουν την πρωτογενή μας παραγωγή και να γίνει όσο πιο άξια μπορεί. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και δύο κανόνες. Οι κανόνες είναι οι εξής: ότι αυτό το σημείο με αυτά τα πίλαρ και το κεντρικό πίλαρ έχει τριφασικό ρεύμα για όσους ξέρουν, με ανοιχτές πόρτες και με σπασμένες κλειδαριές και με δεμένες με σχοινιά γύρω-γύρω, έτσι ώστε να γίνεται εύκολη πρόσβαση. Και όταν εμείς φτάνουμε εδώ, πριν το δημοσιεύσουμε, μιλήσαμε πρώτα με τους φορείς όλους εκεί. Τους είπαμε να σταματήσουν αυτό το πράγμα. Μιλήσαμε με το Λιμενικό Ταμείο. Τους είπαμε να επισκευάσει τα πύλα, αν δεν έχει λεπτά να βάλει καινούρια. Τώρα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο κτλ. Και να σου πω και κάτι άλλο, Παναγιώτη, έτσι και να το πω. Λοιπόν, εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος πρακτικός. Πρώτα θα ξεκινήσω να ρωτήσω και μετά θα προχωρήσω. Δεν μπορεί και ο Δήμος να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Και κάποιος πρέπει να το λέει. Δεν μπορεί το Λιμενικό Ταμείο να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Αλλά αφού δεν μπορεί να το κάνει το Λιμενικό Ταμείο, να κάνει τις παρεμβάσεις που χρειάζεται στην ανάλογη περίπτωση και στην ανάλογη περιοχή, να βγει πολύ όμορφα και ωραία και να πει: παιδιά, δεν μπορούμε να το κάνουμε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και να προγραμματίσουμε, Παναγιώτη, να γίνει μετά από 2 χρόνια, μετά από 5 χρόνια, μετά από 7 χρόνια, όχι 20-25 χρόνια. Η συνάντηση που είχα σήμερα με τη Δημοτική Αρχή, για κάτι πολύ απλό να σου πω, ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παρέμβαση στο χερσαίο τμήμα. Και είπαμε να μην οξύνουμε τα πράγματα τόσο πολύ, τα αβέρνες, πάρκινγκ κτλ. Να κάνουμε ένα απλό πλήσιμο στην είσοδο της τελικής χαράς, ώστε να μπορούν τα παιδιά να βγαίνουν πιο ασφαλή και να φτιάξουμε και μια θέση αναπήρου. Δηλαδή να ζωγραφίσουμε το πορτοκαλί σήμα του αναπήρου, να μπορεί ένας άνθρωπος
πραγματικά που έχει ανάγκη να βρίσκει ένα τόπο να παρκάρει. Ξέρεις, Παναγιώτη, τι διαδικασία έχει να κάνεις να πάρεις τη θέση των απείρων. Πρέπει να πας στη Δημοτική Αρχή να κάνεις αίτηση των υπεύθυνων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να πάει στην αποκεντρωμένη στην Πάτρα και πρέπει να περιμένεις πάνω από 3-4 χρόνια έτσι, και να πας για θέση αναπηρώ. Για να φτιάξει ένα παρκή ποδηλάτου. Δηλαδή, ναι. αν ο Δήμος Λευκάδος δεν μπορεί, Παναγιώτη, να σκεφτεί τα απλά πράγματα, φαντάσου τώρα τι θα κάνουμε τώρα για τα σύνθετα. Φαντάσου για το σχέδιο, φαντάσου για το βιολογικό καθαρισμό και φαντάσου για άλλα πράγματα. Δηλαδή, είναι και το κράτος, συγγνώμη, σωστά. Είναι και το κράτος τόσο δυσκίνητο και αφότροπο που εμάς εκεί πέρα, εμένα τουλάχιστον σαν πρόεδρο μιας κοινότητας, μου έχει αναθέσει να κουβαλάω το νερό κάτω στο Δήμο. Τίποτε άλλο. Τώρα θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Θέλω να πω ότι συνυπογράφω αυτό που λες. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα. Όταν τα γνωρίζεις όλα αυτά, τα προγραμματίζεις και τα τρέχεις. Σωστά. Δηλαδή, σωστά. Όταν αυτό ξέρεις ότι για μία θέση αναπήρων θέλεις 4 χρόνια, έρχεσαι και μέσα από αυτό το δυσκίνητο κρατικό μηχανισμό τα τρέχεις. Σε αυτό θα σημειώσω βεβαίως και μία αντίληψη που μπορεί να υπάρχει στους συμπολίτες μας, γιατί υποθέτω και το γενικεύω, θα πρέπει να αγαπάς τον τόπο σου και να καταλάβεις ότι θέλεις να πάει ένα βήμα μπροστά. Και θα πρέπει ίσως να έχεις βγει και από τα στενά σύνορα του νησιού και να δεις τι γίνεται και σε άλλες περιοχές. Γιατί, και να έχεις μια εικόνα, σωστά. Βεβαίως, γιατί θέλω να πω και το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν και δήμοι που τρέχουν μπροστά στη χώρα μας, που κάνουν έργο και που όλα αυτό το πλαίσιο το αντιμετωπίζουν. Ασφαλώς, να μην λέμε ονόματα, ασφαλώς, όλοι μα το τώρα το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι. Είναι αυτό που συζητάμε πάντα για τον τόπο μας και για τη χώρα μας. Να έχεις ένα λιμάνι στο Λίδι που έχει όλη αυτή την αναπτυξιακή προοπτική και να είναι παρατημένο σε συνθήκες τριτοκοσμικές και να μην ενδιαφέρεται κανείς. Και σε ρωτώ, επειδή έρχεσαι σε επαφή με τη Δημοτική Αρχή, επειδή δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή, είχες κάποια επικοινωνία με τον κύριο Καρβούνη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με τον Δήμαρχο Λευκάδας, τον κύριο Καλό? Γιατί... Δύο αυτοψίες με τον κύριο Καρβούνη. Ωραία. Τον περπατήσαμε εμείς, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να τον ενημερώσουμε από τη στιγμή που ανάλαβε, να γνωρίζει το πρόβλημα. Τρεις τηλεδιασκέψεις, 25 φορές στο γραφείο του και ανάλαβε με τον κύριο Δήμαρχο. Ποτέ με γνωρίζει ότι εγώ δεν βγαίνω σαν κόκορας έξω να πω κάτι, αν πριν δεν έχω φτάσει αδιέξοδο. Και τώρα αυτό το πράγμα είναι αδιέξοδο. Και να σου πω και το άλλο, έτσι, να γίνουμε και λίγο πιο οριστικοί, γιατί εσύ τα γνωρίζεις πολύ πιο καλύτερα. Πώς το λιμάνι του Περιγελίου τακτοποιήθηκε σε μια νυχτά? Πες μου. Διότι... Πώς το λιμάνι του Περιγελίου άλλαξε χρήση, έρχονται φορτηγά, μπλα. Πώς το κάστρο της Λευκάδος και το τέτοιο της Λευκάδος δεν ακούμε κάτι άλλο όλη μέρα? Και καλά κάνουν να φτιάξουν το κάστρο της Λευκάδος. Είναι ένα στολίδι για τη Λευκάδα. Πώς το λιμάνι της Λευκάδος και πέριξ της Μαρίνας έχουμε φόρτιση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στα περίσχολα της Λευκάδος στα 4 μέτρα σε σκοτώνει το ρεύμα? Δεν γίνεται. Όταν θες να κάνεις αυτό που ξεκίνησες και έκανες το σχόλιο σου, είμαι απόλυτα σύμφωνος. Όταν ξεκινήσεις να κάνεις ανάπτυξη, η ποσότητα των πελατών σου πρέπει να είναι ανάλογη με τις υποδομές σου. Ναι. Εμείς αντιμετωπίζουμε, Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα πάνω στον οικισμό της Κατούνας. Υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη και τα φορτηγά βαρέου τύπου τα οποία κυκλοφορούν ώστε να φέρνουν εις πέρα στην κατασκευή των κάθε οικοδομών έχουν καταστρέψει οτιδήποτε υπήρχε. Γιατί αυτό που υπήρχε, Παναγιώτη, ήταν κατασκευασμένο από το 1980. Να περνάνε 5 αυτοκίνητα, να περνάνε 2 γαϊδούρια και να περνάνε ένα φορτηγάκι να πάμε τέτοιε ελιέ. Ενώ τώρα, Παναγιώτη. Σε αυτές τις επαφές, ακούτε λόγια συμπαράστασης, λέτε, στην επιστολή σας. Κατανόηση σε αυτά τα αιτήματα. Δεν γίνεται κάτι όμως. Έτσι δεν είναι? Μόνο συμπάθεια. Μόνο συμπάθεια. Και εκεί θέτεται ένα ρητορικό ερώτημα και θα το θέσω εγώ. Αν, για παράδειγμα, μέσα σε όλα αυτά συνυπολογίζεται και ένα πολιτικό κόστος. Αν, δηλαδή, το να υπάρξουν τα βασικά... Το να φτιαχτούν τα pillars δηλαδή και να μην υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση που κάποιος έβλεπε μια μπρίζα έτσι, ελεύθερη και έβαζε ό,τι ήθελε γιατί κανείς δεν του είπε ότι δεν πρέπει. Αν αυτό έχει ένα πολιτικό κόστος ή αν για παράδειγμα έχει να κάνει με το... Ρε παιδί μου, δεν το ιεραρχούμε αυτή τη στιγμή.
δεν το έχουμε ψηλά στην δική μας την ατζέντα, ή αν έχει να κάνει στο γεγονός ότι. Γιατί δεν μιλάμε ότι αυτά έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι δεν είναι. Όχι. Μιλάμε για 20 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει ενδιαφέρον να αναβαθμιστεί το λιμάνι της. Εννοείς ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Ναι. Η μία απάντηση είναι ότι μακροχρόνια μέσα στο μυαλό μας το λιμάνι θέλουμε να έχει μια άλλη χρήση. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή να γίνει ένα καθαρά τουριστικό λιμάνι, το οποίο θα έρχονται εταιρείες συγκεκριμένες, οι οποίες να βλώνουν συγκεκριμένα κότερα κτλ. Και τέρμα. Ή όχι αδιαφορία πολιτική, αδιαφορία γενικότητα μέσα στο οριμαγδό των προβλημάτων που μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει ένα Δήμο ή ένα λιμενικό ταμείο. Εγώ που κάνει συνέχεια ερωτήσεις όσο γνωριζόμαστε, ας κάνω μία. Ας υποθέσουμε, γιατί καμιά φορά και οι υποθέσεις βγάζουν συμπεράσματα, ότι δεν βόλευε έτσι, τον Σκορπιό να πάει στο Περιγιάλι. Και ερχόταν στη Λιλιά. Το πιο κοντινό λιμάνι μετά είναι στη Λιλιά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μας τα είχαν φτιάξει ή δεν μας τα είχαν φτιάξει. Ρωτάω εγώ. Υποθέτω, ναι. Αυτά τα δύο πραγματάκια που λέμε. Θα μας είχαν ανοίξει το τσούλι να αερίζει το λιμάνι. Θα μας τα ανοίγανε, Παναγιώτη. Θα μας τα φτιάχνανε τα πύλαρ, Παναγιώτη. Κατάλαβες. Δηλαδή, μέσα στη διαδικασία αυτή, κάποιοι έχουν ένα ψηλότερο κύρος από τη μεριά του επενδυτή. Και κάποιοι τώρα γυρνάνε και είναι ο Ερντινιάνης πρόεδρος. Έρχεται κατεβαίνει κάτι στο σκάφο και μας λέει ότι το λιμάνι του είναι χάλια και το ένα και το άλλο. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι κοινό φαινόμενο και δεν είναι μονάχα στο λιμάνι μας. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει το λιμάνι μας, νομίζω ότι έχουν πάρα πολλές περιοχές σε ανάλογες καταστάσεις. Εκείνο που με νοιάζει εμένα είναι το εξής. Δηλαδή, κύριε Καρβούνη, είστε πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος είναι ένας φορέας ο οποίος έχει έσοδα από τους λιμένες στη Λευκάδος. Ποια είναι τα έσοδα του λιμανιού της Λιλιάς? Γιατί για να έχεις έσοδα, σε Παναγιώτη, πρέπει να υπάρχει ένας καναλισμός. Οι ταβέρνες νοικιάζουν αυτό το χώρο. Η παράκτη αλής είναι εκεί και πληρώνει τόσα το χρόνο. Τα μεγάλα λιευτικά είναι εκεί και κάνει εκείνο και εκείνο. Αφού δεν υπάρχει τίποτα, πώς θα εισπράξει αυτός ο άνθρωπος στην Αθήνα να μου φτιάξει εμένα δύο πύλια, του ζητάω, ή να μου ανοίξει την διδίωδο διαφυγής του λιμανιού? Δηλαδή, όταν το σπίτι σου είναι πολλά χρόνια εγκατελειμμένο, έτσι λέγαμε εμείς στα χωριά τότε, η στέγη πέφτει μέσα. Και όταν η στέγη σου πέσει μέσα, έχεις πολύ αγώνα και πολλά χρόνια να διορθώνεις όλα αυτά τα κακό κείμενα που συμβήκανε και δεν γίνανε, όχι με τις μεγαλειώδεις και τα πολλά τα λεφτά της επενδύσης και τα λοιπά, τα απλά. Ένα λάστιχο ίδρυυσης και μια βρύση ίδρυυσης, Παναγιώτη. Δεν μπορεί να έχει λάστιχα μέσα στον δρόμο. Να περνάνε το 2022 τα αυτοκίνητα με λάστιχο, να μπορούν οι άνθρωποι να πλένουν τα μούτρα τους εκεί πέρα. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Το βάζουμε από κάτω, το σπρώχνουμε το χαλάκι, τα σκουπίδια της νοικοκυράς, από κάτω. Αυτό είναι. Μάλιστα. Φίλε, Γιάννη, θα βάλουμε μια ανωτελεία. Νομίζω ότι τα πες όλα. Εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γιατί νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτά χρήζουν απάντησης και θα πρέπει να τεθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποθέτω, με κάθε επισημότητα. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα, μου γράφει εδώ τώρα ο Δημοσθένης. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δώστε με ένα λεπτό, γιατί εδώ έχουμε μια διαδικασία να επανέλθουμε. Τώρα είμαστε και πάλι στον αέρα, χαθήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, λέω, φίλε, ότι θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μια απάντηση για όλο αυτό το θέμα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σήμερα συναντηθήκατε με τον Δήμαρχο, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν υπόθηκε τίποτα για το θέμα? Δεν είπε ότι διάβασα την επιστολή και παιδιά θα πιέσω, θα μεριμνήσω κάτι? Δεν υπόθηκε, λες και δεν υπήρξε το θέμα αυτό στην συζήτηση? Εγώ σου απαντάω εν εντύμωση, ήμουν εκεί με τον κύριο Λιμενάρχη, με τον υπεύθυνο Λιμενικού Ταμείου και με τον κύριο Δήμαρχο. Το να μην μπορείς να φτιάξεις το 2022 ένα σιδερένιο πάρκινγκ ποδηλάτου ή να ζωγραφίσεις κάτω στο λιμάνι μια θέση αναπήρου να θέλει τέτοια διαδικασία, ένα ξεπερνάει. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά παραπέρα. Το ζήτημα όμως είναι να μπει μια αφετηρία να ξεκινήσουμε και να κάνουμε κάτι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ασφαλώς να έχει το λιμάνι
μια κάθε εθνικότητα. Να έχει ένα, ξέρω εγώ, ελληνικό καταφύγιο. Αλληλευτικό καταφύγιο. Τουριστικό καταφύγιο. Εκεί. Τίποτα. Μάλιστα. Γιάννη, βάζουμε ανωτελεία, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα κάνουμε και μία δεύτερη συζήτηση έτσι, για τον τουρισμό τώρα που είμαστε τουριστικό νησί και επενδύουμε σε αυτό το προϊόν για το ο τουρισμός θέλει και αυτές τις βασικές δομές για να λειτουργήσει. Δεν είναι μόνο θα τα αρπάξουμε το καλοκαίρι γιατί θα γεμίσει το νησί. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Ακριβώς. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων και είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.